αυτή η άσκηση πλέον θεσμοθετείται και θα γίνεται σε διαφορετική περιοχή της χώρας μία φορά τον χρόνο. Είναι σημαντικό ότι η άσκηση είναι ρεαλιστική και στο πεδίο και με πραγματικά δύσκολα σκηνάρια. Δηλαδή, δεν σχεδιάσαμε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ο ΑΣΠΗ, στα αρμόδιοι φορείς, μία άσκηση όπως στο παρελθόν. Θέλω να είμαι ειλικρινής για ένα άλλο συγχαιρόμαστε. Μία άσκηση που ελπίζουμε σε κάποια σημεία του να δυσκολευτούμε ή να αποτύχουμε ή να φανούν αδυναμίες για να μπορούμε στα συμπεράσματα να τις ενσωματώσουμε και να διορθωθούμε και να γίνουμε καλύτερες. Η Κρήτη, θυμίζω, έχει πολύ μεγάλη εισδροή τουριστών, όχι μόνο στους καλοκαιρινούς μήνες, τουλάχιστον 6-7 μήνες το χρόνο. Έχει πρωτογενή παραγωγή, έχει νηπιαγωγεία, σχολεία, πανεπιστήμια, έχει δημόσιο τομέα, νοσοκομεία, εθνικούς ευγυρίας και πολλές δυσκολίες γιατί έχει ορεινό ανάγλυφο μαζί με μεταγκλημένες περιοχές. Ορίστε, είδατε. Πολύ ορατό. Ακριβώς. και φυσικά την θάλασσα, γιατί περιλαμβάνει και τσουνάμι η συγκεκριμένη άσκηση. Θα περιμένω με ανυπομονησία να δω τα συμπεράσματα της άσκησης, να δούμε στη διαδικτυκότητα πού δουλέψαμε καλά όλοι μαζί και τι μένει να βελτιώσουμε. Μέχρι τώρα, τι έχει μείνει, τι δεν έχει πετύχει καλά, το οποίο το θέλουμε για να το διορθώσουμε. Καλά, τώρα ξεκινήσαμε. Λίγο υπομονή νομίζω να ολοκληρωθεί η άσκηση σωστά, στον χρόνο που πρέπει. Και να μπορέσουμε να πάρουμε τα συμπεράσματα τα οποία θέλουμε και να βελτιωθούμε. Ακούστε, ο πλανήτης είναι εμφανές, περνά από πολλαπλές κρίσεις τα τελευταία χρόνια. Είδαμε μια μεγάλη παγκόσμια κρίση της δημόσιας υγείας που αντιμετωπίσαμε. Βλέπουμε δυστυχώς πολέμους στη διάρκεια της Ευρώπης, στη Μέση Ανατολή και φυσικά φαινόμενα ακραία. Μέγα πυρκαγιές, πλημμύρες. Νομίζω αν είδε κανείς τις εικόνες από το Ντουμπάι πριν από 2-3 μέρες, καταλαβαίνει το μέγεθος της κλιματικής κρίσης. Εμείς πρέπει να προετοιμαζόμαστε για όλα τα σενάρια, φυσικά και ερχόμαστε και ελπίζουμε ποτέ να μην χρειαστεί, αλλά σε περίπτωση που χρειαστεί, θα πρέπει να έχουν γίνει πραγματικές ασκήσεις, στις οποίες συμμετέχουν οι πάντες και να έχουμε προσπαθήσει να βελτιωθούμε στο μέγιστο δυνατό. Ανώτερη όλων η αξία της ανθρώπινης ζωής. Ήταν ένας άνυδρος χειμώνας. Το φθινόπωρο, νομίζω, λίγο πολύ διήρκησε μέχρι και το Δεκέμβρη σχεδόν. Σίγουρα πάω εδώ πέρα στην Κρήτη. Βλέπετε και τους ταμιευθύρες με τα νερά μας πώς έχουν πέσει οι στάθμοι και τι σημαίνει αυτό. Εμείς προετοιμαζόμαστε. Προφανώς και θα έχουμε ενάρξη πυρκαγιών, το ξέρουμε αυτό. Προσπαθούμε με πρόληψη και με το νέο δόγμα του υβριστικού σώματος να μπορέσουμε να είμαστε στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Ζητώ εγρήγορση από όλους. Και από τους πυροσβέστες μας και από τους εθελοντές και από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα υπόλοιπα σώματα και τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά κυρίως από τους συμπολίτες μας. Να παρακαλέσουμε τους απλούς ανθρώπους που ζουν στα χωριά, στα ορεινά, στα παιδινά και που νομίζοντας ότι γνωρίζουν ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς λίγοι ρισκάρουν με κάθιμο ξηρών κλαδιών και χόρτων εκεί πέρα που δεν πρέπει, με κάπνισμα μελισσιών ή με χοντρικές εργασίες όταν οδήγησε στο Πορτογαλί, στον Κόκκινο. Παρακαλώ θερμά. Αυτοί οι λίγοι να μην βάζουν σε ρίσκο τις ζωές όλων των άλλων. Είναι κρίσιμο πλέον, είναι πατριωτικό καθήκον. Πρέπει να προασπίσουμε πρώτα απ' όλα το νησί μας, μια που μιλάμε για την Κρήτη και φυσικά όλη την Ελλάδα. Είναι μια άσκηση με την επωνυμία Μήνωας 2024. Είναι μια άσκηση πλήρους ανάπτυξης πεδίου για σεισμό και συνοδά γεωδυναμικά φαινόμενα. Δηλαδή ασκείται όλη η Κρήτη και οι 24 δήμες και οι 4 περιφερειακές ενότητες, όλες οι υπηρεσίες, νοσοκομεία, πυροσβεστική, αστυνομία, λιμενικό, αεροδρόμια και βεβαίως η εκπαίδευση. Και ασκούνται πρόσθετα και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις να πάρουν μέρος στην άσκηση, μεγάλα ξενοδοχειακά συλλογήματα και όλες οι δομές ουσιαστικά της Κρήτης. Είναι μια άσκηση στην οποία παίρνουν μέρος περίπου 150.000 άνθρωποι σε όλη την Κρήτη. Η άσκηση αφορά σεισμό την πρώτη μέρα στα Χανιά με ένα μέγεθος της τάξης των 6,4 βαθμών. Επηρεάζεται η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης την πρώτη μέρα. Ο σεισμός αυτός προκαλεί ένα μικρό τσουνάμι, προκαλεί κατοχυστήσεις, ρευστοποιείς εδαφών, μεταθέσεις συστημάτων, προκαλεί επίσης εγκλωβισμούς από καταρρεύσεις κατασκευών, εγκλωβισμούς μέσα στο φαράκι της Αμαριάς, εγκλωβισμούς στη σύραγγα των τοπολίων. Υπάρχουν συνολικά πάρα πολλά επεισόδια, τα οποία ξεκινούνται στις δύο περιφερειακές ενότητες.
Και ενώ είμαστε σε μια φάση διαχείρισης ουσιαστικά της πρώτης σεισμικής δραστηριότητας, του πρώτου σεισμού, τη δεύτερη μέρα έχουμε ένα δεύτερο μεγαλύτερο σεισμό με ένα μέγεθος της τάξης των 7,2 βαθμών, βορείως του Ηρακλείου, ο οποίος προκαλεί μεγάλες ζημιές, καταρρεύσεις, κύματα τσουνάμι, κατολιστήσεις, εκλογισμούς μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους, προκαλεί ένα μεγάλο αριθμό επεισοδίων. Συνολικά τα επεισόδια και στους δύο σεισμούς είναι 75 που συνθέτουν το σενάριο. Είναι ρεαλιστικά επεισόδια τα οποία θα μπορούσαν να συμβούν σε ένα σεισμό και με βάση αυτό το σενάριο ασκούμαστε. Σήμερα έχει γίνει εκπομπή του 112 στις 10:25 όταν εκδηλώθηκε ο μεγάλος σεισμός για τις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου και Χανίων. Στον αυριανό σεισμό επίσης θα έχουμε ένα μήνυμα με 112 για το σεισμό των 7,2 βαθμών, αλλά και για το επερχόμενο τσουνάμι. Είναι τελείως διαφορετική η διάσταση της αυριανής μέρας από τη σημερινή, γιατί έχουμε και τα προβλήματα στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, αλλά θα δημιουργηθούν και επιπρόσθετα προβλήματα στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Και αυτό ουσιαστικά είναι και μια, αν θέλετε, ένας νέος σχεδιασμός στην άσκηση που ακολουθεί μια κλιμακούμενη διαδικασία δυσκολίας, δηλαδή πάμε σε μια κλιμάκωση των δυσκολιών, έτσι ώστε να μπορέσουν οι επιχειρησιακοί φορείς να μετρήσουν τις δυνάμεις τους, να αξιολογηθούν σε έναν βαθμό διαφορετικής δυσκολίας για να προκύψουν τις χρήσιμες συμπεράσματα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι θα μπαίνουν πίσω, συγγνώμη, θα μπαίνουν πίσω κάποιοι αύριο προς το παλιό της και θα είναι σε εξέλιξη την προηγούμενη καταστροφή. Κοιτάξτε, αυτό θα σταθμιστεί ανάλογα με τις υφιστάμενες συνθήκες και το σενάριο, το οποίο βεβαίως καταλαβαίνετε δεν είναι ανακοινώσιμο πλήρως για αύριο. Την κάθε φορά διαμορφώνονται νέες συνθήκες και καλούνται οι επιχειρησιακοί φορείς αλλά και όλοι οι συμμετέχοντες φορείς να προσαρμόζονται σε εξελισσόμενες. Ο μηχανισμός ήταν, η απόκριση δεν είναι ικανοποιητική. Βεβαίως υπάρχουν και θέματα τα οποία θα πρέπει να λύσουμε. Δεν θα πω εγώ προσωπικά ότι ήταν επιτυχής η άσκηση και το είχα πει και πριν την αρχή της άσκησης, γιατί η άσκηση δεν έχει στόχο να πετύχει. Η άσκηση και τόσο μεγάλη άσκηση έχει στόχο να υποδείξει τα προβλήματα και τις αδυναμίες που έχουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα βελτιώσουμε. Συνεπώς, η επιτυχής άσκηση δεν είναι. Μέσα σε αυτό το πνεύμα κινούμαστε. Θεωρώ πάντως ότι η οργάνωση της άσκησης ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Είναι εξαιρετικά αποδοτική, μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξουμε όλες τις διαδικασίες, όλες τις αποκρίσεις που υπάρχουν, αλλά και να έχουμε πληροφόρηση την οποία θα πρέπει να έχουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Η άρχιση εξελίσσεται κανονικά μήνυμα στο 2024. Το συντονιστικό της περιφέρειας εδώ στο Ηράκλειο είναι σε πλήρη εξέλιξη, όπως και τα δύο συντονιστικά στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και Ρεθύμνης. Είναι όλες οι υπηρεσίες εδώ, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Προσπαθούμε να επιλύουμε προβλήματα και εκτιμούμε ότι με αυτό το ρεαλιστικό σχέδιο θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αυτό θα κάνουμε την αξιολόγηση μόλις ολοκληρωθεί όλη η άσκηση, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν εν μέρει προβλήματα. Όμως στην ολοκλήρωση της άσκησης θα δούμε τα επιμέρους προβλήματα για να είμαστε καλύτεροι. Μακάρι να μην γίνει ποτέ ένα σεισμός, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Το σημαντικό είναι ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα τα παιδιά φύγανε από τις τάξεις μέσα από τα σχολεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και μία-μία υπηρεσία επιλύει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Χρειάζεται ο συντονισμός, οι συνέργειες και στο τέλος του τριημέρου θα δούμε τα αποτελέσματα. Αυτή είναι μία άσκηση η οποία δοκιμάζει την ετοιμότητά μας για την αντιμετώπιση φυσικής καταστροφής μεγάλης κλίμακας και ο κύριος σκοπός είναι η ενεργοποίησή μας, ο συντονισμός μας και η επισήμανση των κενών έτσι ώστε να βελτιωθούν τα επιχειρησιακά μέσα και να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε μια πραγματική κατάσταση, σε ένα ενδεχόμενο δηλαδή, το οποίο κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει. Από την άποψη αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιμη η άσκηση η οποία γίνεται σήμερα και αύριο. Η αυριανή άσκηση θα αφορά κυρίως τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου και συνεπώς αύριο και η δική μας συμμετοχή θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά.